Λοιπόν, το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας που, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Βεργίνας ήταν μέρος του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα ο τόπος μου και ήταν, συμμετείχα στο πρόγραμμα των κορυφαίων συντάξεις 5 και 6 με υπεύθυνους τους δασκάλους. Το έναυσμα για μας για να ασχοληθούμε με το με το θέμα αυτό ήταν η επίσκεψή μας στο Μουσείο των Βασιλικών Τάφων των Εγών, που είναι το δεύτερο μας σπίτι. Στον τόπο που ζουν τα περισσότερα παιδιά του χωριού. Τα παιδιά διαπίστωσαν και διαπιστώνουν συνεχώς τη μεγάλη επισκεψιμότητα του τόπου από ξένους και την ανάγκη γνώσης μιας ξένης γλώσσας, ώστε να μπορεί κάποιος εύκολα να επικοινωνεί με τους επισκέπτες και να μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες, γιατί πάντα έχουν αυτό το άγχος όταν συναντούν κάποιον ξένο και τους ρωτάει για μια πληροφορία. Διστάζουν με το άγχος αν θα απαντήσουν σωστά, αν θα πούνε τα κατάλληλα, μήπως οδηγήσουν σε λάθος σημείο. Και το εκφράζουν αυτό συνέχεια. Επιπλέον κατά την περιήγησή μας, σχολιάστηκε, παραδείγματι, η ξενόγλωση ήταν στα αγγλικά. Ο τίτλος, λοιπόν, η σκοπή λοιπόν και η στόχη του προγράμματος, βασικός στόχος ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν λοιπόν την αυτοπεποίθηση και την άνεση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας με τους ξένους που επισκέπτονται τον τόπο. Λοιπόν, έπρεπε να μάθουν λοιπόν να παρουσιάζουν τον τόπο τους, να καταλαβαίνουν κάποιον λοιπόν που τους ρωτάει για πληροφορίες, να ρωτούν και να δίνουν οδηγίες σε κάποιον που θέλει να πάει σε συγκεκριμένο σημείο στο τόπο τους και συνήθως αυτό ήταν το μουσείο. Να χρησιμοποιούν λεξιλόγιο σχετικό με κτίρια, είτε αυτά είναι υπηρεσίες είτε δημόσια κτίρια, μεταφορικά μέσα αλλά και με τα ιστήματα του μουσείου. Να εξοικειωθούν και να εξασκηθούν στη χρήση του χάρτη, τον οποίο χάρτη παρατήρησαν τα ίδια τα παιδιά ότι δεν υπήρχε κάποιος χάρτης της Βεργίνας, ο οποίος να δίνει πληροφορίες και να μπορεί δηλαδή, να το χρησιμοποιήσει κάποιος ξένος για να κινηθεί με σήμανση των κτηρίων επάνω. Είτε αυτά ήταν κτίρια τουριστικού ενδιαφέροντος, είτε κάποιες υπηρεσίες, είτε κάποια σημεία όπως η στάση του λεωφορείου ή κάποιο εστιατόριο. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να φτιάξουμε έναν δικό μας χάρτη και να τον εμπλουτίσουμε. Οι δραστηριότητες που γίνανε στην τάξη και οι δημοτικές δράσεις. Λοιπόν, ασχοληθήκαμε λοιπόν με το πώς περιγράφουμε τον τόπο μας, τα κτίρια και τις υπηρεσίες. Δημιουργήσαμε τώρα το χάρτη της Βεργίνας. Τα παιδιά τοποθέτησαν στην τάξη με τη βοήθεια του προτέκτορα, αφού συγκέντρωσαν εικονίδια από το διαδίκτυο σύμβολα δηλαδή, τα τοποθέτησαν στα σωστά σημεία πάνω στο χάρτη και το αποτέλεσμα ήταν το εξής. Αυτή ήταν η παραγωγή, φτιάξανε και το key, εδώ με τα συμβολάκια όλα, το υπόμνημα και τοποθέτησαν αυτοί που ξέρουν καλύτερα το χωριό τους, βασικά σημεία ώστε να μπορεί να κινηθεί κάποιος. Αυτό τους ικανοποίησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όχι εδώ και βέβαια όλα αυτά γίνονται στα αγγλικά, έτσι, μέσα στην τάξη και η εργασία και η εξάσκηση αργότερα στο πεδίο. Για να προχωρήσουμε λίγο. Διάλογο για να περάσει στο πεδίο. Αυτός που ήταν και ο στόχος μας εξ αρχής. Πώς δίνουμε λοιπόν οδηγίες σε κάποιον που θέλει να κινηθεί στον τόπο που μένουμε. Turn left, turn right, πώς προτείνουμε σε κάποιον να κάνει κάτι. Αυτό που διασκέπτουμε περισσότερο είναι όταν πήραμε ρόλους ντόπιων κατοίκων και τουριστών στους δρόμους του χωριού και έτσι χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που απέκτησαν ώστε να δώσουν σε κάποιον οδηγίες. Κάναμε εικονικούς διαλόγους, κάποιος ρωτούσε πώς θα πάω στο μουσείο, ο άλλος που θα βρω εστιατόριο, ο άλλος που μπορώ να παρκάρω, ο άλλος που θα πάω στο ανάκτορο. Αυτά δηλαδή που πραγματικά ήταν εξακριβώς και από μόνα τους ότι ρωτάνε οι περισσότεροι, πιο συχνά. Στη συνέχεια, περάσαμε στην ξενάγηση στο μουσείο, στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο, στο αρχαίο θέατρο και στο ανάκτορο πριν αρχίσει
πληροφορίες για τα εκθέματα στα αγγλικά και φτιάξαμε ένα γλωσσάρι με τα ονόματα των εκθεμάτων στα αγγλικά, ώστε να μπορούν να εύκολα να κάνουν δύσκολη συλλογίου. Παρακολουθήσαμε βίντεο με τις ενάγκες στο μουσείο στα αγγλικά από την κυρία Κονταρίδη, το αναζητήσαμε, το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Και συζητήσαμε διεξοδικά με τον τρόπο που παρουσιάζονται τα εκθέματα στις προθήκες και τις πληροφορίες που δίνονται στον επισκέπτη στις ενημερωτικές κάρτες. Αυτό είναι το φύλλο εργασίας ενδεικτικό με το γλωσσάρι. Για την ανατροφοδότηση έγινε αυτό. Για να δούμε αν θυμούνται το λεξιλόγιο και κατά πόσο μπορούν να το αντιστοιχίσουν με τα εκθέματα. Και παραγωγή γραπτού λόγου στην τάξη. Έγινε ένας τρίπτυχος οδηγός επισκέπτη του αρχαιολογικού χώρου Βεργίνας. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα τουριστικών οδηγών με πολλές πληροφορίες, σύνθετες και πολυσέλιδοι οδηγοί. Εμείς όμως στην τάξη φτιάξαμε ένα πολύ απλό, σε α4 μπρος-πίσω, ένα τρίπτυχο το οποίο περιείχε κάποιες εικόνες, θέματα που αξιολόγησαν αυτοί ότι είναι σημαντικό να φαίνονται με τις λεζάντες τους γράψαν. Θεώρησαν πολύ σημαντικό να βάλουμε και τον Ανδρόνικο που ανακάλυψε λοιπόν, που ήταν η αρχή των πάντων εκεί για την σημερινή κατάσταση της Βεργίνας και γράψα και ένα κειμενάκι γενικό για τον χώρο τους και τι μπορεί να κάνει κάποιος εκεί. Επίσης, εικονογραφήσαμε και κάναμε δήλωση την ιστορία της δολοφονίας του Φιλίππου στα αγγλικά λοιπόν και στα ελληνικά είναι η επόμενη κάρτα και τα παιδιά την εικονογράφησαν. Εδώ είναι η πειρά του Φιλίππου. Μεταφράσαμε στην ουσία το κείμενο και το παραφράσαμε και λίγο ελεύθερα. Το διασκέδασαν πάρα πολύ, στις ομάδες έγινε αυτή η εργασία και στο τέλος την εκθέσαμε όταν παρουσιάσαμε το πρόγραμμα. Οι φωνές και τα πρόσωπα με τα οποία συνεργαστήκαμε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό είναι το Μουσείο Βασιλικών Τάφων Εγών, ξενακοί και αρχαιολόγοι, γιατί δεν επισκεφτήκαμε μόνο το Μουσείο των Εγών, και το Μουσείο της Πέλλας και εκεί έγινε ξενάκιση και αντίστοιχα η ίδια διαδικασία και φυσικά το Μουσιοπαιδαγωγό, κυρία Φώτο Παπαργυρούδη, για την πολύτιμη βοήθειά της, μας έρθει και πάρα πολλές φορές στο Μουσείο κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής. Το έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό που χρησιμοποιήσαμε, η δήλωση ιστορίας της δολοφονίας, γραπτή παραγωγή της ιστορίας της δολοφονίας του Φιλίππου, βασίστηκε στο ένα παραμύθι που δεν είναι παραμύθι, το κείμενο της Εύης Σαλαμανή. Στο διαδίκτυο είδαμε το βίντεο που το ανέφερα και πριν. Ένα πολύ ωραίο βίντεο που είδαμε ήταν με πληροφορίες για την περιοχή, γενικότερα την ευρύτερη περιοχή των αρχαίων Εγών, την Ακρόπολη και πάνω το Ανάκτορο, το οποίο περιείχε και ένα πολύ ωραίο σκιτσάκι με τη δολοφονία του Φιλίππου, σταδιακά χρωματίζονταν και ήταν σαν να κινούνταν, σαν ένα πολύ εντυπωσιακό. Και το χάρι της Βεργίνας βέβαια που τον πήραμε από το διαδίκτυο κενό, μπλαν, και τον φτιάξαμε εμείς, ώστε να είναι χρηστικός. Πάμε παρακάτω. Η αξιολόγηση ήταν φυσικά πάρα πολύ θετική. Τα παιδιά, το έκανα 2 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, γι' αυτό το λόγο, γιατί και τα παιδιά της Πέμπτης, που είδαν τα παιδιά της Έκτης να ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, θέλησαν να ασχοληθούν κι αυτά. Για μένα ήταν απόλυτη επιτυχία το ότι στο τέλος τους έχουμε να σταματάνε στο δρόμο ή να μεταφέρουν εμπειρίες τους, λέγοντας την κυρία μου σταμάτησε σήμερα ένας Πολωνός και με ρώτησε πώς να πάω στο μουσείο και του τα είπα χαρτί και καταβάλλει. Όλα. Αλλά αυτό ήταν το άγχος τους. Συνήθως όλοι ξέρουν ότι έχουν να κάνουν 5-6 χρόνια αγγλικά και δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα γιατί έχουν το άγχος που κάνουν λάθος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό για μένα, ανήθικα. Έχοντας τη σιγουριά ότι ξέρω να πω το συγκεκριμένο πράγμα, μετά προχωράμε και παρακάτω και κουβέντα στην κουβέντα
Εδώ είναι μερικές εικόνες από τις δράσεις. Εκτός από αυτό, φέτος, με την ειδικότητα μου τη δεύτερη ως δασκάλα, διδάσκω τεχνικά εικαστικά στο Δημοτικό, στην Τετάρτη Δημοτικού συγκεκριμένα. Στα δύο τμήματα της Τετάρτης, λοιπόν, συμμετέχω στο πρόγραμμα των δασκάλων η ζωή στα χρόνια των Ζώντας Μουσαρχαίος Μακεδόνες. Σκέφτηκα και εγώ τι μπορώ να κάνω στο μάθημα των εικαστικών. Με τις επισκέψεις μας φυσικά παρατηρήσαμε, είδαμε μια διέμπνευση μας ήρθε από μια φωτογραφία του Βατσαλτού Δαπέδου, ψηφιδωτού στο Ανάκτορο, που εντυπωσιάστηκαν τα παιδιά και τους έκανε μάλιστα φοβερή εντύπωση πώς μετά από τόσα χρόνια τα χρώματα και στο Δάπεδο του Ανακτόρου αλλά και στην τυπογραφία της Περσεφόνης διατηρούνται ακόμη σε τέτοια κατάσταση. Και σκεφτήκαμε λοιπόν, γιατί δεν δοκιμάσουμε, να κάνουμε και εμείς το δικό μας ψηφιδωτό. Η προεργασία έγινε με το χαρτί, γιατί κάναμε και ένα πρόγραμμα για την Ελιά, με χαρτονάκι, εδώ είναι λίγο άκουσα και άτεχνα στην πρώτη της προσπάθεια. Μετά όμως, στη συνέχεια, περάσαμε στη συνεργασία με την Φώτο. Πριν από αυτό, δοκιμάσαμε ηλεκτρονικά σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Design Mosaic. Σχεδιάζω ένα ηλεκτρονικό μοσαϊκό. Δοκιμάσαμε να συνθέσουν μοτίβα, να κάνουν συνδυασμούς χρωμάτων σε ψηφιακό, να κάνουν ψηφιακό, δηλαδή το δικό του ψηφιακό μοσαϊκό, ψηφιδωτό. Και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τη Φώτο, και έτσι πάνω σε μοτίβα του ψηφιδωτού Δαπέδου του Ανακτόρου, φτιάξαμε τα δικά μας ψηφιδωτά με πυλό και ματσαλάκι από το ποτάμι. Εδώ είναι ο Μάριος που κάνει το περίγραμμα στο στένσιλ πάνω στο πυλό του και στη συνέχεια εδώ τα κορίτσια τοποθετούν τα βοτσαλάκια, άλλα τα τοποθετούν κάθετα και άλλα οριζόντια, όπως ο καθένας το εμπνέοντας. Και εδώ, άλλος έκανε πρώτο το περίγραμμα, άλλοι σκέφτονται ότι πρέπει να αρχίσουν από μέσα για να φτάσουν στις άκρες και να μην τους περισσέψει κενό και δεν φοράει η πετρούλα να μπει. Το αποτέλεσμα, κοιτάξτε το. Εδώ. Της Ιωάννας. Ήταν εξαιρετικά, δηλαδή αυτά ενθουσιάστηκαν, δεν το ξεχνούν. Ήταν διατεθειμένα, ενώ στην αρχή μετάφραζα με το χαρτί, λέγα λίγο κουράστηκα, λίγο δεν βόλευε πόσο να κλικεί εγώ εδώ, ενθουσιάστηκαν πάρα πολύ και είχαν πολύ διάθεση να το ξανακάνουν και άλλα και άλλα. Κάναμε δύο μετά και ένα με την Ελιά. Δεν το γλιτώσαμε το δεύτερο. Λοιπόν, προχωράμε. Και στη τοιχογραφία, λουλάκι, κόκκινο, γλυκό, πιπέρι και κουρκουμά. Τι θέλουν αυτά τα υλικά στο τραπέζι μας. Με αφορμή λοιπόν τη τοιχογραφία της Περσεφόνης και τη συζήτηση που κάναμε, μιλήσαμε για την ιστορία της ζωγραφικής. Από τις βραχογραφίες της σπηλαιογραφίες, κάναμε εικονική περιήγηση σε σπήλαιο με βραχογραφίες. Προχωρήσαμε στην εξέλιξη της ζωγραφικής. Μίλησαμε για τις μίξεις των χρωμάτων, την ιστορία της παρασκευής χρωμάτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ειδικά όμως σταθήκαμε στην αρχαιότητα και μιλήσαμε για το πώς φτιάχνανε τα χρώματα που χρησιμοποιούσαν στις τυπογραφίες με υλικά της φύσης. Όταν ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το δικό μας έργο, με πολύ ενδιασμό μπορώ να πω από μεριά μου, κακώς, περιστέρω να διαπίστωσα, πρότεινε και η Φώτο να φτιάξουμε δικά μας χρώματα. Και με αυτά να φτιάξουμε μια τοιχογραφία. Εμπνευσμένη από εκείνη, του μουσείου. Σκεφτήκαμε τι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Καταλήξαμε τα πιο εύκολα ήταν το λουλάκι με το κόκκινο πιπέρι και ο κουρκουμάς και ο πρόπος κοζάνης. Όμως προχωρήσαμε και παρακάτω με κάρβουνο, με κυμολία, ρίξαμε κυμολία, καφέ, φύλλα υβίσκου, τα οποία με μία συνταγή τα αναμίξαμε. Αυτό κοπανίσαμε τα παιδιά και τα τρίψανε στο
στο Woody ή στο Drifty, τα κάνανε σκόνες και μετά τα αναμίξαμε νερό, ατλακόλ και χαρτοκολτόπιτα και γίνανε λεφτά και γίνανε κανονικά χρώματα ζωγραφικής. Αν προχωρήσουμε κάπου το χρωματολόγιο μας, δοκιμάσαμε με το δάχτυλο να δούμε τι χρώμα βγάζει το καθένα, κάρπινο, καφέ, σκυμολία, πάπρικα και άλλα στη συνέχεια που είχαμε. Χρησιμοποιήσαμε πολλά από αυτά. Για να πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, σκεφτήκαμε πώς θα γίνει να φτιάξουμε τη δικογραφία της Περσεφόνης. Στην αρχή σκεφτήκαμε σε ξύλο, καταλήξαμε να την κάνουμε στον τοίχο του σχολείου. Πώς όμως, γιατί δεν είχαμε το σχέδιο ολοκληρωμένο. Μας βοήθησε ένας φίλος ζωγράφος που συμπλήρωσε το σχέδιο. Είδαμε και τα άλλα που ήταν τέσσερα, ενώ τα μετρούσαμε τρία με τα δύο στην τυπογραφία στο μουσείο. Λοιπόν, ο Δαμιανός Οικονομίδης είναι ο αγιογράφος που μας βοήθησε. Έκανε το περίγραμμα, το πρόβαλε στο τοίχο με τον προτζέκτορα και τα παιδιά με το μολύβι κάναν όλα τα περιγράμματα. Όταν έσβησε ο προτζέκτορας και είδα τι είχαν κάνει, πίστευαν στα μάτια τους. Χρησιμοποίησαμε την πάπρικα για να βάψουμε τα σώματα των φιγούρων και στα άλογα προσθέσαμε λίγο. Να, εδώ είναι με πάπρικα βαμμένος ο Ερμής και ο Μανδύας του είναι με λουλάκι. Είναι μόνο φυσική μπογιά. Δεν έχει λουλάκι, ατλακό και χαρτοκολτό. Τώρα δεν έχει 15 μέρες. Ναι, πάμε στο μισό νερό. Ναι, θέλει μεγάλη ποσότητα για να βγάλει πολύ χρώμα. Μας βόλεψε όμως αυτό. Βλέποντας τη διαδικασία στην πορεία, είπαμε αν μπορούμε να το. Γιατί και την ώρα τα φτιάχνουμε τα χρώματα, σε ομάδες ορισμένες. Και αυτό ο κουρκουμάς έδωσε πάρα πολύ έντονο χρώμα. Μισό κουταλάκι του γλυκού, πολύ έντονο χρώμα. Τα παιδιά τους γραφίσαν όλα μόνα τους εξ ολοκλήρου και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ξέρω, δεν το πιστεύετε ότι είναι παιδικό, όμως είναι. Είναι όλα βαμμένα με τα χέρια τους. Στις οπλές των ρολόγων, στο άρμα, χρησιμοποιήθηκε καφές, Νέσκαφέ. Ο οποίος ο μόνος του έβγαζε ένα πολύ έτσι ρευστό. Μια ρευστή υφή. Εκεί, στους μανδύες και εδώ πάλι στο άρμα, είναι με ινδύσκο το χρώμα αυτό το λογό. Λουλάκι. Λοιπόν, ο αγιογράφος μας έκανε μόνο τα μάτια των αλόγων και των ομορφών και όλο το άλλο είναι έργο των παιδιών, το οποίο δεν προτείνουν να το βλέπουν, περνούν και δεν πιστεύουν ότι έγινε από τα χέρια του συμβουλίου. Στο διάδρομο του σχολείου είναι. Το αποτέλεσμα τους ενθουσίασε. Χαίρονται που θα αφήσουν και αυτά τη σφραγίδα του στο τοίχο του σχολείου και το φυλάκι στα μάτια του μην ελευθερωθεί. Εγώ τον πέρασα με ένα βερνίκι ματ από πάνω, ένα σπρέι, για να είναι λίγο, προστατευμένο. Είχα σκοπό να σας πω και τους σκοπούς και τους στόχους, αλλά δεν χρειάζεται γιατί φαίνεται. Να αναλάβει κάθε ομάδα να εκπαιδεύσει κάποιες εργασίες ώστε να μπορέσει να γίνει
ενοποιημένο το πρόγραμμα στο τέλος. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας την ιδέα βοτόπουσα με τα κρυμμένα μυστικά, έπρεπε να δούμε για ποιον τόπο μιλάμε, έτσι. Ο πρωταρχικός λοιπόν στόχος ήταν αυτό σε επαφή με την ιδιωτική ιστορία. Κάναμε λοιπόν μια εκδρομή, η πρώτη εκδρομή της χρονιάς, στην Παραγούδα. Αλλά περνώντας, επειδή κατεβαίνουμε με τα πόδια για να γλιτώσουμε και τα χρήματα, κατεβαίνουμε λοιπόν με τα πόδια από το ένα που είναι στο Μαζακιώσκι και περνώντας όλη τη διαδρομή έχουμε συναντήσει το βήμα του Αποστολικού, έχουμε συναντήσει μουσουλμανικά μνημεία, έχουμε συναντήσει εβραϊκά μνημεία, μέχρι να φτάσουμε στο ποτάμι. Και οπότε λοιπόν τα παιδιά διαπιστώνουν ότι υπάρχουν και άλλες εθνότητες που ζουν σε αυτόν τον τόπο και οι οποίες βρίσκονταν σε αρμονική συμβίωση με τους Έλληνες. Οπότε λοιπόν αυτή είναι η αφόρμηση για να ξεκινήσουμε να ψάξουμε να δούμε τελικά αυτός ο τόπος από που ξεκινάει η ιστορία. Έτσι λοιπόν, αποφασίζουμε λοιπόν να κάνουμε μια διεπιστημονική διαθεματική διερεύνηση, να βάλω και εγώ το εκπαιδευτικό μου στοιχείο, το οποίο τι είναι αυτό. Σημαίνει ότι επειδή τυχαίνει η τετάρτη τάξη, αν είναι προνομιακή τάξη για μένα, γιατί έχει πάρα πολλά στοιχεία, ειδικά για την ιστορία του τόπου ή γενικά την ιστορία σε προσιτό βαθμό, κλασική αρχαιότητα, λίγο μετά την προϊστορία, μέχρι τα ελληνικά έχουν μέσα στοιχεία που αφορούν τον τόπο, ήδη, έθιμα, πολιτισμό, θρησκεία. Έτσι λοιπόν είναι ένα ιδανικό πακέτο να μπορείς να το απλώσεις παντού. Όχι μόνο δηλαδή στην ιστορία ή στη γλώσσα ή στα μαθηματικά ή οπουδήποτε όπως έχουμε. Το πρώτο λοιπόν που κάναμε είναι να το χωρίσουμε σε τέσσερα κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν η προϊστορική εποχή, στην οποία κανένας δεν φανταζόταν ότι υπήρχε, γιατί όλοι τα παιδιά στην αρχή σκέφτονται ότι στη μία έννοια του όρου Βέλεια. Και προσπάθησα να τους δείξω ότι η Βέλεια δεν ήταν ο τόπος μόνο συγκεκριμένος ο χώρος, αλλά και ότι υπήρχε γύρω από την πόλη. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό συνδέσαμε και τη Βεργίνα, συνδέσαμε και τη Νέα Νικομίδια, συνδέσαμε και το Βυζαντινό Μουσείο και την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή της Βέλειας. Δεύτερο κομμάτι ήταν η εποχή, κατά την κλασική εποχή, αρχαϊκά χρόνια, κλασική εποχή μέχρι τα ελληνιστικά. Το τρίτο κομμάτι, σημαντικό, η Βυζαντινή εποχή και τα νεότερα χρόνια, με την ιστορία της πόλης από το 1800 και μετά. Η προϊστορική περίοδος έρχεται να είναι τυχερός και είχα στο σχολείο συναδέλφους που πριν από 10 χρόνια περίπου είχαν κάνει μια τερομερή εργασία για τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Κομίδης. Έτσι λοιπόν είχαμε το πρώτο υλικό στα χέρια μας. Άρα αρχίσαμε να ζητάμε στοιχεία από την κύριο του σχολείου. Βέβαια χρησιμοποιήσαμε και πάρα πολύ το διαδίκτυο και την βιβλιοθήκη της Βέλγιας. Πριν κάνουμε οποιαδήποτε επαφή με το αρχαιολογικό μας έργο, αφού συγκεντρώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία που θέλαμε για τον τόπο αυτό, τους έδειξα, για να πληθούν ο τόπος, τους έδειξα μία μικρή εφαρμογή, την οποία... Θα τη δείτε εδώ. Την οποία την δημιούργησα εγώ, θέλοντας να καταλάβουν τα παιδιά πώς ο χώρος της περιοχής μας εδώ έχει αλλάξει από τη διάρκεια των χρόνων από... Όχι, άφησε τον αφαιρέσει. Όπου μέσα από φωτογραφίες το μετέτρεψα σιγά σιγά για να καταλάβουν ότι η περιοχή ενώ ήταν η θάλασσα μετατράπηκε σιγά σιγά σε λίμνη και από λίμνη στο τέλος κατέληξε σε αυτό που βλέπουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν ήρθαν τα παιδιά σε επαφή και συνειδητοποίησαν ότι ο χώρος δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Άρα λοιπόν, γιατί διάλεξα τον τόπο να μείνουν, γιατί ήταν κοντά σε νερό, γιατί υπήρχαν πηγές, γιατί υπήρχε τροφή. Άρα λοιπόν ψάξαμε να βρούμε γιατί τη Νέα Νικομίδια, που έτυχε να είναι κοντά σε νερό. Άρα λοιπόν μας βοήθησε στο ότι έτσι συνειδητοποίησαν τα παιδιά ότι ο χώρος και ο τόπος επηρεάζει και το πώς, ποιοι θα κατοικήσουν και πόσο χρόνο θα μείνουν σε αυτόν τον τόπο. Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να κάνουμε την επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της Βέλγιας. Εκεί λοιπόν χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, μια ομάδα με την κυρία Φώτο και άλλη ομάδα με μένα. Διαβάσαμε ένα μικρό κομματάκι από το λόγο με τα κρυμμένα μυστικά, μια σκηνή καθημερινότητας ενός ανθρώπου που ζούσε στον ελληνικό οικισμό. Πώς μάζευε την τροφή του, τι τον ενδιέφερε κάθε μέρα, αν υπήρχαν κάποια θρησκευτικά στοιχεία, πώς ήταν τα σπίτια τους, πού συγκεντρώνονταν, αν υπήρχε οικογενειακή δομή. Και κατόπιν τους παραλάμβανε η κυρία Φώτο, που ξεναγούσε στα εκθέματα
στα κτηρίσματα ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε από τον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Κομίδης. Εκεί έρθαν σε επαφή με τα ειδόλια, ήρθαν από τον τόπο τα ειδόλια για να δουν ακριβώς και την πρώτη μορφή των ειδωλίων που θα ακολουθούσαν παρακάτω αργότερα να δουν και δημιούργησαν. Και δημιούργησαν λοιπόν μέσα από την ξενάγηση τις δικές τους κατασκευές, οι οποίες σχετίζονταν με σκηνές της καθημερινής τους ζωής, η μορφή των ειδωλίων και της ανθρωπίσεων. Η μορφή των ειδωλίων με έναν αργαλιό ή κάποια άλλα παιδιά σχημάτισαν ξύλινα, χάρτινα, όχι, γύρισε το. Ναι. Χάρτινα ζωάκια, τα οποία σκότωνε πρωτόγονος άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς είχαν ακούσει στην ιστορία αυτή, προσπαθούσαν να το αναπαραστήσουν πάνω σε ένα χαρτί. Τελειώνοντας αυτή τους την πρώτη επαφή με το αρχαιολογικό μουσείο που ήταν εντυπωσιάστηκαν όλα, πήγαν στο σπίτι και τους πέταξαν στο πάτωμα, πέταξαν στο σχολείο. Είναι το σπίτι μας, δεν πετάξαμε κάτω στο πάτωμα πέτρες που είχαμε στο κοινό, το ποτάμι, όπου πήγε να μάζαμε πέτρες. Και τους είπα, διαλέξτε ποια υλικά από αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία. Κάποια παιδιά διαλέξαν αυτό, τον οποίο το κάναμε στην αρχή χειροπέλκη. Μετά λέω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξύλο για να το κάνουμε ένα πέλκι κανονικό. Και εδώ πρέπει να προσπαθούν να το δέσουν. Κάποια άλλα, στην προσπάθειά τους να μαζέψουν πέτρες, πάγανε κομμάτια και βγήκαν αιχμές. Βέβαια μετά εγώ το σχεδίασα κιόλας να βγουν αιχμές, χτυπώντας μια πέτρα πάνω σε μια άλλη. Βγήκαν κάποιες αιχμές και αρχίσαμε και κάναμε κεντρικά ακόμπια, τα οποία πάλι τα παιδιά μόνο τους προσπαθήσανε να τα δέσουν. Και εκεί κατάλαβαν πόσο δύσκολο ήταν αυτό και πόσο δεξιοδειγνία χρειαζόταν ο άνθρωπος εκείνες εποχές για να δημιουργήσει αυτό το πράγμα. Συνεχίζουμε. Επίσης μετά φτιάξαμε ένα κορεδαλιό με χορτόσκηνο, δημιουργήσαμε ένα πρωτόγονο, ας το πούμε, ύφασμα και της εποχής. Αυτό ήταν μια παραγωγή 53 παιδιών, γιατί για να φτάσει μέχρι εδώ ήταν άπειρες οι ώρες που έπρεπε να κάνουν το μπλέξιμο. Κάποια βέβαια ανακάλυψαν το αδράφο, γιατί στρατή το κάναμε με το χέρι. Κάποια ανακάλυψαν ένα ξυλαράκι το οποίο το δέσανε πάνω το σκηνή και το περνούσαν γρήγορα. Και έτσι και γινόταν πιο γρήγορα δουλειά. Και εμένα με ενδιέφερε αυτό για να δούμε και την εξέλιξη μέσα από τις κατασκευές. Φτιάξαμε ειδόλια και σκεύη και κάποια σκεύη για ότι θα μπορούσαν να έκανε μια πρωτόγνωρη παράσταση όπως οι φωτογραφίες που να συμβολίζει σκηνές σπιτιού ή καθημερινής ζωής. Και καταλήξαμε στο τέλος να φτιάξουμε ένα σπίτι όπως το είχαμε δει και το φανταζόμασταν. Ξεκίνησε έτσι και κατέληξε έτσι. Η μόνη παρέμβαση δική μου από την αλήθεια είναι αυτά που έτυχε πριν από χρόνια να πάρω το πλαίσιο. Γιατί σκεφτόμουν ότι κάποια πολύ μεγάλη στιγμή να φτιάξω μια μακέτα και τα παιδιά φτιάξαν όλα τα υπόλοιπα από κάτω από τον πυλό εκεί πέτρα. Μόνο του φτιάξανε γιατί είπε ότι υπήρχε ένα τύπο, ένα περίπολο γύρω από το σπίτι για να ξαπέμπει. Και αποφασίσανε πώ θα βάλουν αυτά και το γύρισαν ακόμα. Είναι πολύ μικρό βέβαια το μόνο παράγοντα που θέλει πόρτα γιατί δεν χωράει ούτε κουπάκι μέσα. Όχι εκείνο το εξαρτώ, φτιάξανε τεμάτια με καλάμια. Τεμάτια με καλάμια και βάλανε από πάνω. Η παρέμβαση μου ήταν ελάχιστη, γιατί ήθελα ακριβώς να μιλήσω τη φαντασία του να δω πώς μπορούν να αναπαραστήσουν αυτό που κάνουν. Έτσι λοιπόν φεύγαμε αυτή την περίοδο και πάμε στην κλασική εποχή στα ελληνικά χρόνια. Τώρα είναι το επόμενο βήμα. Η επαφή μας όμως με το προηγούμενο, σε σχέση με το προηγούμενο, ήταν γιατί ήδη από το βιβλίο της ιστορίας είχαμε μιλήσει για την εποχή του Καρπού, την εποχή του Σιβήρου, τα γεωλογικά χρόνια, οπότε πώς συνδέσαμε τον ελληνικό πολιτισμό με εκείνη την εποχή και φτάσαμε στα αρχαϊκά χρόνια και τα κλασικά. Ξεκινήσαμε με ένα, αυτή τη φορά, την ξενάγησή μας χωρίς καμία επίσκεψη, αλλά με ένα εκπαιδευτικό πακέτο που το πήρα από την κυρία Αγγελική Κορταλίδη, το οποίο ήταν οι Αιγές και οι Αιγές και οι Κυμενίδες, το οποίο είχε μια εικονογραφημένη ιστορία, η οποία έλεγε πώς δημιουργήθηκε το Βασίλειο Μακεδόν. Μέσα από το πρόγραμμα, αυτό ήταν δοσμένο στο πρόγραμμα Μελίνα, όπως η κ.
λίγο, γιατί και εγώ είμαι παλιό στο πηγάδι. Και εγώ το έχω χρησιμοποιήσει. Και ήμασταν και από τα πρώτα σχολεία που κάναμε το παιδί εδώ και την εποχή πριν από 20 χρόνια. Λοιπόν, και αποφασίσαμε λοιπόν μέσα από αυτή την τολμηρωμένη ιστορία να μάθουμε πώς τελικά δημιουργήθηκε αυτό το κράτος. Ψάχνοντας την αναζήτησή μου στο διαδίκτυο, βρήκα μια σελίδα όπου είχε ηχογραφημένο ένα μικρό κείμενο από την ιστορία που, όπου ο Περδίκας δείχνει πώς χαράζει στο πάτωμα το αστέρι της Βεργίνας όταν ο βασιλιάς της περιοχής αρνήθηκε να τους δώσει τα δεδομένα. Ακούγοντας αυτή την ιστορία, την ώρα που την άκουγα τα παιδιά από τον υπολογιστή, εγώ σχεδίαζα ακριβώς αυτό που έκανε ο Περδίκας. Όταν τελείωσε η ιστορία, ήταν αστέρι. Εκεί εντυπωσιάστηκα να σου λέει πώς είναι δυνατόν, τι αστέρι είναι αυτό. Αυτό είναι το αστέρι της Βεργίνας, κύριε. Σου λέω, θέλετε να δούμε αν έχει σχέση όλη αυτή η ιστορία με τις Αιγαίες. Λοιπόν, ξεκινάμε και κάνουμε την επίσκεψη στις Αιγαίες. Όπου εκεί ξαναγούμαστε στο μουσείο, είναι ένα από τα προγράμματα του Βασιλικού Πέντε, όπου έχουμε μια μικρή ξενάγηση στο μουσείο σε συγκεκριμένα σημεία για να μπορούν τα παιδιά να κατανοήσουν τι είναι αυτά που θα κάνουν αργότερα. Και αφού έχει γίνει ξενάγηση, πηγαίνουμε στον χώρο του Δημαρχείου της Βεργίνας, όπου εκεί τα παιδιά. Εδώ βλέπετε είναι το κομμάτι από την ξενάγηση. Όπου εκεί τα παιδιά τίνονται όπως οι βασιλικοί πέδες, με πόρπες μέσα από οδηγίες που τους έχουν δοθεί με κείμενα. Όχι, γίνονται το πίσω, αυτό είναι μετά. Φτιάχνουν το αστέρι της Βεργίνας σαν αποδεικτικό στοιχείο ότι όντως έχουν πραγματοποιήσει το πρόγραμμα και έχουν φτάσει στο τέλος να πάρουν αυτό το πολυπόθητο αστέρι. Έχουν δει τον αργαλιό που υπάρχει στον χώρο, ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτόν που έχουμε, οπότε βλέπουμε την εξέλιξη των στοιχείων. Και με όλα αυτά το πακέτο γυρνάμε στο σχολείο. Όχι. Στο σχολείο λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια σκηνή από αυτή τη ζωή πρώτα. Και αποφασίσαμε να αναπαραστήσουμε μια σκηνή από την αγορά της Πέλλας, όπου τα παιδιά υποδίονται επαγγέλματα της εποχής και μοιράζουμε χρήματα της εποχής ή ανταλλαγή προϊόντων. Εκεί γεννιάται και η ερώτηση, λέει, παιδιά, δεν θα έχουμε τον βασιλιά. Ο βασιλιάς τι μπορούσε να πέφτει, φορούσε το θώρακα. Το θυμάστε το θώρακα. Επίσης, από το βιβλίο Αιγαίες και Ευημενίδες υπάρχει και αυτό το πακέτο. Υπάρχει και αυτό το σχέδιο. Εγώ το χρησιμοποίησα στο μεγάλο Αντώνη. Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχει η κυρία Κονταρίνη, γιατί πίσω στο στέρνο, στο σβέρκο, έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πιο ψηλά, αλλά εμπόδισε τα παιδιά να μπορέσουν να το χωρέσουν. Οπότε λοιπόν καθίσαμε σιγά σιγά με τα παιδιά και σχεδιάσαμε αστεράκια, φτιάξαμε χρυσές κορδέλες που αυτά για να ντύσουμε τη στολή, το δώρακα του Φιλίππου και φτιάξαμε και το Φίλιππο. Συνεχίσαμε βέβαια γιατί υπήρχαν αγκαία. Οπότε λοιπόν, με άκουσα τελικά εφημερίδες, ατλαντών, νερό, μπαλόνια, φτιάξαμε τις πρώτες φούσκες. Από εκεί μετά περάσαμε χαρτί από ρολά κουζίνας και τα παιδιά φτιάξαν τα αγκαία τους, τα οποία αγκαία δεν μείνανε σε αυτή τη μορφή, βαφτήκανε σε ερυθρόμορφα και μελανόμορφα και γίναν παραστάσεις από τα παιδιά, εμπνευσμένες από παραστάσεις που είχαν δει ήδη από την ιστορία τους. Αυτά τώρα θα μου χρησιμοποιηθούν και αργότερα σε κάποια θεατρικά δρόμενα τα οποία θα κάνουμε με αυτή τη σχέση. Γιατί μιλώντας για τις Αιγαίες, μιλήσαμε και για τη δολοφονία του Φιλίππου. Ο Φιλίππος δολοφονείται στο θέατρο. Άρα λοιπόν, μέσα από το κείμενο που υπήρχε στη γλώσσα για τα αρχαία θέατρα και μέσα από την ιστορία, κάναμε ένα μικρό project πόσο σημαντικά ήταν τα θέατρα στην εποχή. Και αποφασίσαμε να κάνουμε στο τέλος της χρονιάς ένα μικρό θεατρικό όπως όμως το αρχαίο θέατρο. Δηλαδή με χορό. Όχι δηλαδή με μουσική, αλλά με χορό και ηθοποιούς. Αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα, είμαστε στις πρώτες. Γιατί είναι φετινό το πρόγραμμα. Συνεχίζουμε. Όταν λοιπόν φτάσαμε σε αυτή τη φάση του προγράμματος, αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάμε στην επόμενη μετάβαση στα Βυζαντινά χρόνια. Ήδη είχαμε την πρώτη επαφή με την εκδρομή που κάναμε στη Βέρεια, ήδη είχαμε μια επαφή με τα βοτσαλωτά της περιοχής, με τα κατερίμια της, με τις εκκλησίες της. Έτσι λοιπόν έχει γίνει και μια αναφορά για τα τείχη τα οποία είναι
ρωμαϊκά, καθώς και άπονο εθνοτήτων που πέρασαν από την περιοχή, όπως γιατί αυτός ο δρόμος Μητροπόλεως βρίσκεται εκεί, γιατί είναι μπαρκάρισμα, μπαρκήκε. Έτσι λοιπόν, μάθαμε και μερικές πληροφορίες γιατί ορισμένα πράγματα ήταν παρεξηγημένα και παραμελημένα από την υπόλοιπη δράση μας. Μέσα από αυτό πήγαμε κατευθείαν στα Βυζαντινά χρόνια, όπου αποφασίσαμε λοιπόν να περιληφθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες που βρήκαμε, εκτός από τις σημαντικές, πήγαμε και κάποιες μικρότερες, που ήταν πολύ μικρές για τα δεδομένα τα δικά μας σαν εκκλησίες. Εκεί μας έκανε εντύπωση για ποιο λόγο ήταν τόσο μικρές οι εκκλησίες. Και αυτός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ήταν το βήμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε για να περάσουμε στο επόμενο σταθμό και τον τελευταίο σταθμό της ιστορίας μας. Επισκεφθήκαμε το βήμα του Αποστόλου Παύλου, είδαμε πώς ήταν τώρα, είχαμε δει και φωτογραφίες παλιότερα, και ερχόμαστε στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέλειας, όπου εδώ με την κυρία Πολατίδου μας έκανε μια μικρή ξενάγηση, ακριβώς πάλι η εικόνα που βλέπετε εδώ στο μουσείο, στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, όπου τα παιδιά ενώσανε αυτά που είχαν στην πραγματικότητα με τις φωτογραφίες που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Εδώ λοιπόν κάναμε ένα μικρό παιχνίδι, όπως το περιγράψαμε και προηγουμένως στα προγράμματα του Βυζαντινού Μουσείου, το οποίο παιχνίδι αυτό ήταν το κυνήγι του Θησαυρού. Στην αρχή ψάχναμε τα παιδιά που πήσαν το Θησαυρό. Δεν είπαμε τίποτα, ούτε η κυρία Πολυτέλη, ούτε εγώ είπαμε τίποτα για αυτό το πράγμα. Πήρα λοιπόν στη τελείωση ένα χαρτί, το οποίο είχε ένα χάρτη οδηγό μέσα στι αίθουσε του Μουσείου, αλλά υπήρχε και ένα έλλειμμα. Και πρέπει να δούμε πού βρίσκεται η λύση του ερήματος. Έτσι λοιπόν, μέσα στις επιλεγμένα εκθέματα, κατάφεραν, μαζέψανε τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία καταγράψαν από κάτω και την κρίση τους, και μετά έγινε παρουσίαση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας όταν μαζευτήκαμε βρίσκοντας όλοι τα εκθέματά μας. Το πιο εντυπωσιακό για αυτούς ήταν το ψηφιδωτό. Είχαν έρθει σε προηγούμενη επαφή με κάποια ψηφιδωτά, αλλά ξαφνικά πρέπει να τεράσει το ψηφιδωτό και λέγανε πώς έγινε αυτό το πράγμα με τόσες πολλές ψηφίδες, με τόσα πολλά κομματάκια. Και επειδή έτυχε να έχω και σχέσεις με τη γυναίκα μου και ήξερα ότι έχει ψηφιδωτό. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να συνδέσουμε όλα αυτά μαζί με την τελευταία εικόνα. Ναι. Η οποία ήταν και η μετάβασή μας για το επόμενο, για την επόμενη ιστορική περίοδο, το κομμάτι του μουσείου εδώ πάνω που έχει ξύλινες επενδύσεις από το αρχοντικό του Σιόρ Μανολάκη, το τζάκι, μια μεγάλη κασέλα και κάποιες τυπογραφίες. Έτσι λοιπόν αναζητήκαμε αυτό που είναι. Όλοι είπαμε, παιδιά την παρηθωτό, θα το δείτε εκεί που ήταν το Μπούτης. Και μαθαίνουν ένα σοκ και λέει, δηλαδή στη θέση αυτού του αρχοντικού έχει χτιστεί μια πολυκατοικία. Ακριβώς. Φαντάζεστε με όπως ήταν η πόλη την εποχή. Δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς μπορεί να είναι όλα αυτά που συζητάμε, γιατί η μετάβαση από το ένα στο άλλο ήταν στον ίδιο χώρο. Δεν ήταν σε διαφορετικό σημείο. Έτσι λοιπόν περάσαμε να μελετήσουμε για την αρχιτεκτονική τα νεότερα χρόνια και φυσικά για τη ζωή των κατοίκων. Εδώ χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι του προγράμματος που λεγόταν ένα αρχοντικό στη Βέλεια, είχε ένα μεγάλο ιστορικό πλαίσιο, το οποίο ένα κομμάτι της ιστορίας της Βέλειας από το 1700 και μετά. Εκεί μέσα λοιπόν υπήρχε και ένα αρχοντικό, το αρχοντικό Σαράβο. Και έλεγε όλη την ιστορία από την μέρα που χτίστηκε μέχρι την ημέρα που δόθηκε στον Δήμο ως Λαμπρακτικό Μουσείο. Μέσα όμως υπήρχαν λέξεις οι οποίες ήταν περίεργες τα παιδιά. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα λεξιλόγιο με αυτές τις λέξεις που καταλάβαμε ότι δεν ήταν ελληνικές όλες. Και καταλάβαμε τελικά ότι οι εθνότητες φτάσαμε σε αυτό το κομμάτι που ξεκινήσαμε, ότι αυτές οι εθνότητες που συμβιούσαν στην πόλη με τους Έλληνες είχαν δώσει και λεξιλόγιο σε πολλά από αυτά που χρησιμοποιούμε και επηρέασε το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν κάναμε ένα λεξιλόγιο με τα βασικά στοιχεία, βάλαμε την εξήγηση, την ερμηνεία δίπλα και παίξαμε με αυτό ένα παιχνίδι συνεχόμενο με αυτές τις λέξεις. Ψάχνοντας να βρούμε τι είναι αυτές τις λέξεις. Έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να επισκεφτούμε το αρχοντικό Σαράκο που από εκεί με τη βοήθεια ενός κοριτσιού που λεγόταν Ελένη Μοχή, η οποία με το διάβαζε, ήταν ένα μικρό, μια μικρή ιστοριούλα ενός κοριτσιού ενήλικου του σπιτιού εκείνη την εποχή, όπου έλεγε
για τη ζωή της στο σπίτι και τις καθημερινές της σχολείες. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούσαμε το λεξιλόγιο αυτό και τα παιδιά το ζήσανε και πολλές φορές δίνανε και κοιτούσαν και την ολοφή και που είναι αυτό και τι είναι εκείνο και τι μετάλλο. Και έγινε ξενάγηση μαζί με αυτή την ιστορία. Και τελειώνοντας η ξενάγηση αποφασίσαμε ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς ένα βοζαλωτό. Πώς λοιπόν όμως θα κάνουμε τα βοζαλωτά? Μέσα από το βιβλίο «Η λαϊκή αρχιτεκτονική» του Ιωάννη του Νικολάου Μουτσόπουλου, το οποίο έχει σωσμένα πάρα πολλά μοτίβα αυλών σπιτιών, αγωνικών σπιτιών της Βέλγιας, αλλά και ορφών, φτιάξαμε 10 μοτίβα ξεχωριστά για βότσαλα. Όχι μόνο για βότσαλα, αλλά για οτιδήποτε λοιπόν θα έκανα παιδιά. Αυτά λοιπόν τα αποτυπώσανε βάζοντας πάνω ένα καρβόν, τα αποτυπώσανε παιδιά πάνω σε κομμάτια ξύλου, σε κομμάτια χαρτί, και με την γενική υπολογία της κυρίας Φώτο και των υπολείπων τα μοτσαλάκια, γιατί δεν μπορούσαμε να μαζέψουμε τόσο πολλά ψηλά από τα μοτσαλάκια και να μπορούσαμε να κάνουμε 10 σχέδια. Ήταν πάρα πολλά, ήταν πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε και κάναμε ένα σωρό και αυτές είναι οι δημιουργίες τους. Ξύλο με πέτρα. Με καπάκια από αναψυκτικά. Με ξεταράκια. Αυτά ήδη έχουν γίνει μαζί με τη βοήθεια της κυρίας Έντη και της κυρίας Φώτο. Αυτός συνδυασμός, ναι, βότσαλο με ξύλο. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αυτό στο Βικέλα, στην αυλή του Βικέλα, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το οποίο τα παιδιά, μόνο 3 παιδιά ασχολήθηκαν όλα, γιατί ήταν τα τελευταία. Είχαμε χωρίσει τις ομάδες 45 παιδιά και μας είχαμε 3. Και τους λέω, παιδιά, να σας δώσω αυτό το σχέδιο, μπορείτε να το κάνετε. Και το τελειώσαμε πρώτοι και το κάναμε. Αυτό δεν είναι στους έγραφους. Αυτό είναι στους αναπτύξεις. Λεπτομέρειες από αληθινά. Αυτά είναι λεπτομέρειες από αληθινά μοτίβα. Μικρή Ελένη. Νομίζω αυτό είναι. Ναι, είναι η Ελένη Σαράφου. Κάτσε τότε. Μέσα τα μάτια της γιαγιάς. Ναι, έτσι. Ωραία. Βλέπετε και το σχέδιο πώς φαίνεται πάνω στο. Και φυσικά αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε και πραγματικές ψηφίες. Αγιάλινες. Και κάνανε τα παιδιά αντίστοιχα σχέδια. Βλέπετε, δεν ακολουθούν ακριβώς το μοτίβο, αλλά δεν μας πειράζει. Μας ενδιαφέρει βασικά να καταλάβουν την τεχνική και βλέπετε ότι έχουν και στην κοινή διαφορά, προσπαθώντας να ταιριάξουν τα ποζαλάκια τους. Φυσικά σε όλα αυτά υπήρχαν φύλλα εργασίας, τα οποία δίνονταν σαν ανατροφοδότηση, να δούμε αν τελικά έχουν περάσει οτιδήποτε. Τα παιδιά το έχουν καταπληκτική. Εδώ βλέπετε όλη την ομάδα, καταλαβαίνετε πόσα παιδιά ήταν, τεράστιος αριθμός. Και η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται αυτό το διάστημα, η οποία είναι στις 5 Ιουνίου έχουμε μία προσωπείωση της ανασκαφής στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέλγιας, όπου διαπιστώσαμε γιατί κάνουμε την προσωπείωση όμως. Διαπιστώσαμε ότι ύστερα από όλα αυτά είπαμε πώς ήρθαν αυτά στα χέρια μας και πώς ξέρουμε τόσο πολλά. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να τα έχει σώσει. Εμείς είδαμε ότι δεν σώζονται πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν κάποιος πρέπει να έχει αναστηλώσει, να έχει μαζέψει, να έχει συγκεντρώσει, να έχει ταξινομήσει. Οπότε λοιπόν το τελευταίο μας στάδιο είναι να κάνουμε και εμείς μια τέτοια μικρή ανασκαφή. Το σχέδιο μου ήταν να μπορούσαμε να βρισκόμαστε σε μια πραγματική ανασκαφή. Όλα καλά. Εγώ το κοιτάω που θα γίνει. Και η παρουσίαση θα γίνει με έναν εικονικό λόφο, ο οποίο ήδη φτιάχνεται τώρα. Ο λόφο με λεγμένα μυστικά που όλα τα θέματα θα μπουν ανά επίπεδο. Ο λόφο θα γίνει πάνω. Τα παιδιά προτείνανε, επηρεασμένα βέβαια από το λόφο με λεγμένα μυστικά, γιατί στην τάξη μα το έχουμε όλη αυτή την ιστορία την κολογραφμένη στον τοίχο. Να μπει ένα μικρό κεσάκι, να φτιάξουν όπως φτιάξαν ένα σπιτάκι, να φτιάξουν ένα μικρό κεσάκι και να το βάλουν στην κορυφή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό το πρόγραμμα. Σας πληροφορώ ότι αν δεν ήταν η κυρία Έφη ή η κυρία Φώτο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ήταν μεγάλο, πολύ κουραστικό. Ήταν πολύ μεγάλο. Η φωνή μου είναι κλεισμένη εδώ και μέρες, μήνες, τον τελευταίο μήνα έχει. Τρεις συνάδελφοι ασχολούμαστε μαζί με τις δύο παιδαγωγούς, δηλαδή 5 άτομα. Πολλές φορές δηλαδή τα νεύρα μας ήταν σαντάλια, δηλαδή δεν είχε αλλά παιδιά, αυτό που πήρα είναι η χαρά και η ενέργεια στο παιδιό. Είναι η πρώτη φορά που πραγματικά ολοκληρώνεται ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ότι και τώρα ακόμα και αυτό να μην το κάνουμε, σου λέει, στο τέλος. Θεωρώ ότι έχω φτάσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος. Ευχαριστώ
πάρα πολύ τους συνεργάτες μου. Τους συνεργάτες μας, να πάω τα παιδιά, να πάω και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πραγματικά, τα προγράμματα που σας παρουσιάσαν στην αρχή είναι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ καλά. Βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά. Εδώ, ειδικά στο Βυζαντινό Μουσείο, είχαμε και ένα περιστατικό όπου ένα παιδί σήκωσε ένα έκθεμα και βάλε ο συναγερμός και το χρησιμοποιήσαμε και γράψαμε ένα άρθρο μετά. Τι μπορεί να συμβεί αν κάποιος να κάνει. Και δεν θα το ξαναπεί. Γι' αυτό και πήραμε από μια από αυτό το γεγονός και κάνουμε ένα μικρό θεατρικό δρόμο στο τέλος για την αρχαιοπηγία. Το είναι γραμμένο από την θεατρική θεατρολόγο του σχολείου, την κυρία Ιωάννα Κοτσοπέτρου, η οποία κάνει πρόβες και εξηγήσουμε και κάνει και με τον χορό και με τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί είπαμε υπάρχει χώρος. Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε ήταν όλα αυτό, η λαϊκή αρχιτεκτονική της Βέρειας του κ. Τσόπλου, η αρχιτεκτονική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της Βέρειας, το οποίο είχε ένα πρότυπο, δεν ήταν το τελειωμένο πακέτο με τον συνάδελφο του Χάρη Κουρουζίδη, ο οποίος είχε συμβάλει σε αυτό το κομμάτι. Ένα αρχοντικό στην Βέρεια από το πρόγραμμα Μελίνα, είχε και την Πενίδες, η Βασιλική Πέδες, καταπληκτικό πρόγραμμα. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε το ολοκληρώσουμε όλο, κάναμε μερικά κομμάτια από αυτό και φυσικά η εργασία του Δημοτικού Σχολείου της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε.